Πάμε στην ΑΕΚ που προετοιμάζεται για την αναμέτρηση του Σαββάτου με τον Πανσεραϊκό. Γιώργος Τσακίρης μαζί μας για τα τελευταία νέα της Ένωσης. Χαίρετε. Χαίρετε. Και χωρίς προβλήματα. Ναι, πλήρως. Όπως με τον ΠΑΟΚ έτσι και τώρα συνεχίζει κανονικότατα εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα πλέον. Το χρονικό διάστημα το οποίο έχει στη διάθεση του όλοι τους παίχτες, ο Ματίας Αλμέιδα, και μπορεί να δουλεύει κατάλληλα προκειμένου να φτάσει αυτό που θέλει, γιατί έχει πολλούς νέους. Η αλήθεια είναι και προσπαθούν να ενταχθούν όλοι. Ναι, και νομίζω ότι μόνο στην δεκάδα με τον ΠΑΟΚ έπαιζαν 5. Ναι, και νομίζω ότι είναι ένα κρίσιμο και απόλυτα θεμητό χρονικό διάστημα που χρειάζεται και ο προπονητής, νομίζω, για να καταλήξει. Έτσι. Βέβαια. Όλοι και παίχτες ήδη. Ναι. Στην προσαρμογή του παιχνιδιού ενός του άλλου. Έχεις απέξει ο Μαρσιάλ με τον Πιερό. Ο Μαρσιάλ. Αλλά και ο Λιβάγκας που ξεκίνησε. Και ο Λαμέλα. Και ο Πιερά. Και ο Περέιρα. Όλοι αυτοί μαζί. Και ο Κοϊτά. Δεν έχει ξαναπέξει. Mm-hmm. Να παίξει ένας με έναν. Ξέρεις, ή δύο με δύο. Όλοι μαζί δεν έχουν ξαναπέξει. Επανέρχεται ο Πινέδας 100% ενώ δηλαδή δεν έχει πάρει τέτοια ταξίδια. Που σημαίνει και δεδομένη φαντάζομαι επιστροφή στην δεκάδα. Ο Ελίασον, ο οποίος δεν θα είναι αδιάθετος τώρα και μέχρι στιγμής έχει ξεκινήσει όλα τα παιχνίδια της Ένωσης. Ναι. Οπότε θα έχουμε πάλι ερωτηματικά στην δεκάδα όπως αντιλαμβάνεσαι, Νίκο μου. Σίγουρα. Σίγουρα μια-δυο επιστροφές και βλέπουμε. Και βλέπουμε αν θα διατηρηθεί ας πούμε το σχήμα με δύο παίχτες μπροστά. Μαρσιά δηλαδή και Πιερό. Διότι αν είναι ένα εγχείρημα το οποίο θέλει να δουλεύει και να βασιστεί πάνω σε αυτό ο Ματίας Αλμέιδα θα μπορεί, είναι ευκαιρία εντός εγώ τη λέξη γιατί χρειάζεται νίκη, αλλά σε τέτοιες άμυνες είναι λίγο πιο εύκολο να το βρουν μεταξύ τους. Σίγουρα. Έτσι τον Πανσεραϊκό από του ΠΑΟΚ, ας πούμε, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του Άρη. Τα μάτια αυτά σου δίνουν μια ευκαιρία να βρεις πιο εύκολα χημεία υπέρ που θέλεις, αν το πάει για εκεί, ξαναλέω. Διότι είναι και ο Λαμέλα έτοιμος και καλά και θα εκτίσει με τον Ατρόμητο, θυμάμαι καλά. Ναι, σωστά. Στο Περιστέρι. Mm-hmm. Οπότε και αυτός είναι δηλαδή που θα έχει πολύ μεγάλη υποσχέση για ενδεκάδα. Αν είναι και ο Λιάσου και ο Λαμέλα στην ενδεκάδα είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να είναι και ο Λιβάκας έμαζε τον Πιερό, έτσι. Mm-hmm. Σε μια έδρα, σε ένα γήπεδο που για μένα, κατά την άποψή μου, πάντα, έχασε το πρωτάθλημα πέρσι. Είναι μία από τις έδρες. Και Πανετολικού είναι μία άλλη. Και με τον τρόπο που ήρθε το συγκεκριμένο μάτς, νομίζω ότι. Και τα δύο είναι το ίδιο, γι' αυτό το λέω. Mm. Αλλά ναι, με τον τρόπο εννοείς τον κόλπο τελευταίο που δέχτηκε. Ναι, ναι. Που είναι πολύ μεγάλο προσωπικό λάθος. Οκ. Είναι δύο παιχνίδια πάντως που και τα δύο ξέρω από το 2 έγιναν 2-2. Έτσι. Και χάθηκε η δυνατότητα να φύγει η ομάδα. Τέλος πάντων. Τότε πρωτάθλημα εννοώ, γι' αυτό λέω να φύγει. Θα έχει ανοίξει την ψαλίδα, νομίζω ότι περισσότερα μάτς άλλα που. Δεν θα είχαν το ίδιο κίνητο οι υπόλοιποι ομάδες, μπορεί να είχαν έρθει και διαφορετικά, ξέρεις. Ναι, εννοείται. Πάντων, σημασία έχει το σήμερα, δεν μπορεί να αλλάξει το χθες δυστυχώς, οπότε η ΑΕΚ πρέπει εκεί στις αίρες που συνήθως περνάει καλά, αν εξαιρέσουμε το περσινό, θα πρέπει να δούμε να ξεκινήσει, να το πω έτσι, μια αντεπίθεση και μια επιστροφή στις νίκες που μπορεί να τη φέρνει και πιο ψηλά σε βαθμολογία ακόμα, με τους δύο βαθμούς είναι διαφορά. Δεν είναι μεγάλο, μεγάλη απόσταση. Πρέπει να εκμεταλλεύεσαι και προσβλέπουν κάθε διαγωνιστική έχει κάποια μη, να το πω έτσι, αναμενόμενα αποτελέσματα. Είτε θα είναι η ΑΕΚ ο Αγρίνη, είτε θα είναι ο Ολυμπιακός με Λιβαδιά, είτε θα είναι ο Παναθηναϊκός, είτε θα είναι ο ΠΑΟΚ. Όλοι πριν το Άρη μέχρι στιγμής και ένας που, εκεί που δεν είπα καν έχουν κάνει. Mm-hmm. Αυτά για το μάτς. Να πω ότι θα έχει πολύ κόσμο. Σίγουρα κοντά στο μισογείπεδο κυτρινόμαυρο θα είναι. Γεμάτο θα είναι, διάβασα. Ναι, γεμάτο θα είναι σίγουρα. Απλά το μισό θα είναι κυτρινόμαυρο και βάλει. Mm-hmm. Γιατί έχει πάρα πολύ λόγια, η αλήθεια είναι πάνω. Θα υπάρχουν και πολλοί εκδρομείς. Οπότε είναι και αυτό ένα δείγμα της, ότι έχουν εμπιστοσύνη και πίστη ο κόσμος. Στο ότι θα βρεθεί το πρώτο το αγωνιστικό, ότι θα έρθει η ΑΕΚ στο βαθμό που πρέπει. Για να διεκδικήσει και αυτό το πρωτάθλημα όπως το κάνει μέχρι στιγμής. Οπότε έχει ενδιαφέρον για να δούμε και την ομάδα κυπέλλου, ξέρεις μετά, γιατί έχω κολλητά παιχνιδάκια και σημαντικότατα θα κερδίσεις τους έδρες για το πρωτάθλημα, να πιστεύεις στις νίκες και να καταλαβαίνεις και το όποιο πιθανό τσαλοπάτημα των αντιπάλων. Πρέπει ταυτόχρονα να αποκτήσεις την επόμενη φάση κυπέλλου. Ναι. Ή τέλος πάντων να ξεκινήσεις με τέτοιο αποτέλεσμα που να σου δίνει την ελπίδα ότι θα το κάνεις. Οπότε ναι, μπαίνουμε σε μια καλή εβδομάδα προετοιμασίας, να το πω έτσι, για την Ένωση.
Μάλιστα. Από εκεί πέρα μας έχουν αφήσει ακόμα το ντέρμπι. Υπάρχουν ακόμα έτσι αναφορές στην Ιταλία για τα διαιτητικά, για τις διαιτητικές αποφάσεις με αφορμή το VAR που ήταν από τη χώρα. Έχουν θεματάκια. Αναφορές δηλαδή. Εγώ να σου πω την αλήθεια μου, επειδή δεν ήμουν εδώ στις δύο πρώτες εκπομπές. Πάλι καλά που δεν είσαι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν χρειάζεται. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν τα καταλάβουν και ποτέ. Εντάξει. Και το συζητάγαμε και με, στο γραφείο με συναδέλφους. Άλλοι έχουν άποψη. Άλλοι, εγώ νομίζω ότι είναι πέναλτι τώρα. Εντάξει. Εντάξει, η φάση είναι φάση κρίνεται. Κοίτα, εμένα δεν πρέπει απλά να προσπαθούμε να βρίσκουμε τρόπο να μου αλλάξει αυτό που βλέπω. Ναι. Εντάξει, πες μου μια άλλη άποψη να την ακούσω. Μέχρι και μην προσπαθείτε να μου αλλάξει αυτό που βλέπω. Δηλαδή, ή τον κανονισμό που ξέρω και υφίσταται παντού δηλαδή. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Τώρα από εκεί πέρα. Δεν νομίζω ότι έγινε σωστή ανάλυση της φάσης από τον Λανουά. Να το πω κομψά. Ναι. Και έτσι χάνει την αξιοπιστία του αυτό που κάνει. Τώρα αν βλέπει κάτι άλλο που δεν βλέπουμε εμείς, εντάξει. Αλλάζει. Και δεν το κάνει μόνο με την ΑΕΚ. Γιατί έχουμε εισαρθεί σε ΑΕΚ επειδή είναι όπως αντιλαμβάνεσαι πολύ μεγάλο μάτς για διαφήμιση. Ναι. Έχουμε αναφερθεί λίγο στο Παναθηναϊκό το μάτς που όντως ο βοηθός κάνει πράγματα που είναι για να το διδάσκει στο τι απαγορεύεται να κάνει. Συμφωνώ. Και δεν μπήκε καμία φάση. Mm-hmm. Και έχουμε και στο μάτς με τον Άρη. Ένα γκολ που, ένα πέναλτι που δόθηκε αλλά πάθηκε πίσω για χέρι του Χουάνκαρ. Που δεν υπάρχει κανένα τροπή για πέναλτι γιατί να μας βγει στο βασικό του. Έχει κάνει λάθος ο διαιτητής που έχει σφυρίξει πέναλτι. Δεν χρειάζεται να παρέμβαση του βάρ για το χέρι. Εδώ ο διαιτητής έπρεπε να μην δώσει πέναλτι. Δεν υπάρχει παράβαση. Ναι. Και το πέρασε σαν να είναι, δεν έχει προηγηθεί το χέρι του Χουάνκαρ, οπότε δεν υπάρχει φάση. Μα πες μου στην Ελλάδα του διαιτητή. Αυτό είναι. Αλλιώς μου το κάνεις αυτό βίντεο. Ορίστε. Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Και δεν έχει εκπαιδευτικό να το κρίνει ο Τσακηρής, ο Ζέρβας, ο Πράσινος, ο Κόκκινος, ο Κίτρινος, ο Αντικειμενικός, δίθεν ό,τι θες. Το έχει γιατί είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, κατάλαβες. Για να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει. Αυτό έχει τον εκπαιδευτικό ρόλο, αυτό είναι. Να δώσει τον κόσμο να καταλάβει γιατί αυτή η φάση είναι έτσι. Σε τρεις φάσεις, σε τρία μάτς, για τρία μάτς μάλλον. Σε ένα παιχνίδι δεν επιλέγει τη φάση αυτού, παραδείγματος εννοώ. Κρίτη, για αυτά που έδειχνε ο βοηθός. Και στα άλλα που δείχνεις δεν εξηγεί στον κόσμο αυτό που είναι για σένα η απόφαση σωστή. Πότε θα έχουμε νεότερα από τη ΔΕΑΒ? Δεν ξέρω, νομίζω ότι Τετάρτη, Πέμπτη βγαίνουν αυτό, Πέμπτη την Παρασκευή βγαίνουν, πότε ή Δευτέρα πριν τα, μετά την αγωνιστική που έχετε. Δεν ξέρω τη ΔΕΑΒ πώς λειτουργεί. Ξέρεις, δεν είμαι επίσημο τώρα που να μας ενημερώνει δηλαδή. Μάλιστα. Αλλά φαντάζομαι όλα θα τα έχουμε νέα. Οκ. Αυτά. Έγινε περιμένω να έχει ενδιαφέρον οι τιμωρίες σε αυτό το μάτι. Σίγουρα. Πολύ μεγάλες. Σίγουρα. Γιατί υπήρξε πολύ μεγάλο που τελείωσε το ημίχρονο. Δεν βλέπω να τελειώνει κιόλας. Δεν θα τελειώσει, αλλά εντάξει. Εγώ δεν καταλαβαίνω μόνο χαρή και όταν έγραψα και έλεγα ότι πανηγύρισε με εκεί ο ΠΑΟ, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται απόλυτα από τις δηλώσεις του Λουτσέσκου σήμερα, έτσι. Ναι. Γιατί ο Ρημάνος Ανοίγος είπε, αποκτήσαμε αυτοπεποίθηση, πήραμε ένα καλό αποτέλεσμα στην μέση της ΑΕΚ. Προφανώς και το χάρηκαν και το γλέτησαν. Αυτό. Ξέρεις τι, εγώ δεν θέλω να κρίνω το τι είπε για αυτό το θέμα, το αθλητικό κομμάτι, αλλά νομίζω ότι είναι μια συνεχιζόμενη συμπεριφορά που... καλά αυτό, ναι. Δεν συνάδει με την καλή του προπονητική αξία. Όχι, σίγουρα, αλλά πρέπει σε αυτό το τόπο κάποτε να παίζουν και τα δύο ρόλο. Συμφωνώ. Και τα δύο. Δηλαδή, και θα ήταν έτσι που να έχει τελειώσει, όταν αυτό το πράγμα θα έχει τελειώσει με την πρώτη τιμωρία, θα έχει μια τιμωρία απλή. Ναι. Δεν θα υπήρχε πίσω να ξανακάνει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Εντάξει. Να είσαι καλά, Νίκο. Ευχαριστώ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.